Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε έξω από το επαρχείο της Καλύμνου, όπου βλέπουμε συγκεντρωμένους εκπαιδευτικούς και πανό. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Λαμπρινό να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Περιμέναμε δυστυχώς τον κορονοϊό για να κατεβάσουμε το πιο σημαντικό νομοσχέδιο για την παιδεία. Ένα νομοσχέδιο που τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές νομίζω ότι τους θάβει. Ένα νομοσχέδιο που θα τιμωρεί και τον μαθητή του δημοτικού με τη διαγωγή, αν είναι παραδείγματος χάρη καλή ή κακή διαγωγή του, τους μαθητές του γυμνασίου με αποβολές, πολύ αυστηρές αποβολές. Η παιδεία δεν έχει ανάγκη από νομοσχέδια, έχει ανάγκη από στήριξη. Και η στήριξη δίνεται στην παιδεία δίνοντας κάποια λεφτά για να να τη στηρίξουμε την παιδεία. Τώρα το να κατεβάζουμε νομοσχέδια, ούτε αλλάζει η παιδεία, ούτε στηρίζεται. Το είδαμε στον κορονοϊό τώρα πρόσφατα που χρειαζόμαστε στήριξη. Χρειαζόμαστε ηλεκτρονικά μέσα. Όλα τα σχολεία δεν είχαν ηλεκτρονικά μέσα για να μπορέσουν να στηρίξουν τους μαθητές τους. Ποιο είναι αυτό το σημείο που σας ενοχλεί ως εκπαιδευτικούς? Εμένα σαν εκπαιδευτικού με ενοχλεί ότι κατεβάζουν κάποια νομοσχέδια χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου εμάς τους εκπαιδευτικούς, που εμείς κάνουμε μάθημα, εμείς είμαστε στην τάξη, εμείς ματώνουμε μέσα στην τάξη και δεν μας λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου. Αλίμονο δηλαδή αυτοί που κάθονται στα γραφεία τους, που δεν έχουν μπει ποτέ σε μια τάξη, να ξέρουν περισσότερα από εμάς τους εκπαιδευτικούς και δεν ζητάνε ούτε καν τη συμβουλή μας. Να μας πούνε, εκπαιδευτικοί, τι λέτε για αυτό το νομοσχέδιο? Δηλαδή δεν πήρανε καθόλου την γνώμη των εκπροσώπων σας? Όχι απλώς δεν παίρνουν τη γνώμη τους, ούτε καν τους δέχονται μέσα στο Υπουργείο τους. Θες να κάνεις παιδεία? Δώσε λεφτά στην παιδεία. Όχι να κόβεις λεφτά από την παιδεία. Όχι να περιμένουμε τους χορηγούς για να βρούμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για να βρούμε τάμπλετ για να δώσουμε στα παιδιά που λόγω κορονοϊού δεν έρχονται στο σχολείο. Για σποτάκια δίνουμε πολλά εκατομμύρια. Ναι. Που με αυτά τα εκατομμύρια. Διαμαρτυρόσαστε απλώς ή κάνουμε και απεργία? Και διαμαρτυρόμαστε και απεργία κάνουμε. Σήμερα είναι η μέρα απεργίας. Και αν έρχονται στον Πυρήνα από λίγο, για και τους εκπαιδευτικούς που έχουν φύγει τώρα οι εκπαιδευτικοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Με τον κύριο Πετράκη θα μιλήσουμε τώρα, ο οποίος είναι μέλος της Β' Ελμέδου Δεκανήσου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σήμερα γίνεται μια πανελλαδική απεργία και κινητοποίηση με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου. Ένα πολυνομοσχέδιο στη Βουλή με σκοπό να ψηφιστεί αύριο. Μια συνέχεια αρνητική στην κατάθεση νομοσχεδίων είναι ότι πάντα γίνονται ή καλοκαίρι γιορτές ή ακόμα μη στην καραντίνα. Μας βρήκε από την αρχή αντίθετους, γιατί προωθεί μια σειρά αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις, οι οποίες αυτές οι ρυθμίσεις βάζουν εμπόδια στο μορφωτικό επίπεδο των παιδιών, δημιουργούν σοβαρά θέματα στις οικογένειές τους και προωθούν ένα σχολείο διαφορετικό από αυτό που έχουμε γνωρίσει. Λέτε εδώ ότι αυξάνονται ο αριθμός σε τμήματα, δεν θέλετε κάμερες στις αίθουσες, από ότι η αντίδραση των τράπεζα θεμάτων. Μπράβο. Δύο-τρία παραδείγματα θα πούμε. Καταρχήν, η τράπεζα θεμάτων ήταν ένα από τα μέτρα τα οποία είχαν εφαρμοστεί παλιότερα. Αυτό που οδήγησε, πρώτον, στα περισσότερα φροντιστήρια των παιδιών. Δεύτερον, στα προβλήματα που είχαν τα παιδιά να μπορούσαν να περάσουν την τάξη, με αποτέλεσμα μετά από ένα χρόνο αυτό να καταργηθεί. Αυτό οδηγεί σε ένα λύκειο καθαρά εξεταστικό κέντρο. Εμείς δεν θέλουμε το λύκειο να είναι εξεταστικό κέντρο, θέλουμε να είναι ένα λύκειο μόρφωσης για όλα τα παιδιά, και ειδικά τα παιδιά των φτωχών και λαϊκών οικογενειών, όπως έχουμε στην Κάλυμνο. Πλειοψηφία. Το δεύτερο είναι το εξής. Ό,τι αφορά τις κάμερες μη στην τάξη, αυτό που ονομάζουν live μετάδοση, live streaming. Από την αρχή ήμασταν ενάντια σε αυτό το μέτρο, γιατί αυτό το μέτρο καταργεί τη διαζώσης εκπαίδευση, τη ζωντανή εκπαίδευση με τα παιδιά, δημιουργεί πολλά προβλήματα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη, δεν μπορεί το παιδί να εκφραστεί σωστά μέσα στην τάξη. Έχοντας την κάμερα απέναντί του. Ο εκπαιδευτικός επίσης με τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί. Υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση από όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο, αλλά όχι μόνο, αλλά και τον πανεπιστημιακό, γιατί υπάρχουν και θέματα προσωπικών δεδομένων. Πολλά από αυτά, τώρα που είχαμε την εξαποστάσεως, βγήκανε στα social media, δημιουργηθήκανε προβλήματα και είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί. Για κάποιο λόγο, ο Υπουργός επιμένει
να το φέρει, ενώ υπάρχει καθολική αντίδραση. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί. Και ένα τελευταίο ζήτημα πολύ σημαντικό για μας είναι το θέμα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ο μάμας είναι εκπαιδευτικός, γνωρίζει τι είναι το σχολείο. Ειδικά η Κάλυμνος και τα Δωδεκάνησα έχουν υπλοψηφία αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν να γίνουν διορισμοί εδώ και 11 χρόνια και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε στον ορίζοντά μας διορισμούς. Αυτοί οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι 6, 7, 8, 10 χρόνια αναπληρωτές, κατά βάση κάνουν δουλειά μόνοι μου. Ζητάμε τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών. Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.